Καιραυνός ενεθρεία για τα τουριστικά γραφεία της Βόρειας Ελλάδας η απρόσμενη απόφαση μεγάλης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας να ακυρώσει μια σειρά από απευθείας δρομολόγια που είχε προγραμματίσει για τη θερινή περίοδο από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ναι, ευνηδιαστήκαμε κι εμείς, χθες το μάθαμε, ε, μιλήσαμε με την αεροπορική εταιρεία η οποία επικαλέστηκε υπηρεσιακού λόγους. Αυτό μόνο. Η γνωστή αεροπορική εταιρεία ακυρώνει τι πτήσει από τη συμπρωτεύουσα για κύθιρα, Κάρπαθο, Ζάκινθο, Κεφαλονιά, Σμύρνη, Ντουμπρόβνικ και Τύρανα. Επί της ουσίας, ακυρώνει τις πτήσεις που θα πραγματοποιούσε με το αεροσκάφος ATR-72 που θα εξυπηρετούσε τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι φαίνεται, η κεραμίδα έπεσε βαριά στους τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι αλλιώς τα υπολόγιζαν και αλλιώς καλούνται πλέον να τα αντιμετωπίσουν. Πραγματικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε. Εμείς επενδύσαμε, φτιάξαμε πακέτα. Και βασιστήκαμε σε αυτέ τι πτήσει, τι οποίε θεωρούσαμε δεδομένε. Αν ανατρέξουμε παλαιότερα και δούμε τις δηλώσεις που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία, είχαμε πιστέψει ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ένας κόμβος για περαιτέρω εξέλιξη. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά έχουμε διαψευστεί και η Θεσσαλονίκη ξανά απομονώνεται. Επίσης, η εταιρεία κόβει κάποιες πτήσεις στα δρομολόγια για Μύκονο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, τις οποίες θα εξυπηρετήσει μέσω Αθηνών. Οι τουριστικοί πράκτορες δεν κρύβουν τη θλίψη και την απογοήτευσή του για το γεγονό, λέγοντα πω είχαν επενδύσει σε αυτού του προορισμού. Μάλιστα, τονίζουν με έμφαση ότι η Θεσσαλονίκη απομονώνεται και πάλι ανεφλόγου και αιτία. Είναι πραγματικά προορισμοί που πραγματικά περιμέναμε να είχαμε μεγάλη ανάπτυξη από τη Θεσσαλονίκη και το ενδιαφέρον του κόσμου προ αυτού του προορισμού ήταν αρκετό. Βέβαια, επειδή πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Η αεροπορική εταιρεία μα ε, μας είπε ότι αυτοί οι προορισμοί ακυρώνονται για όλο το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορούν να γίνονται μέσω Αθηνών. Το μέσο Αθηνών για μας είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκτό εκτός από την ταλαιπωρία, πραγματικά οι Θεσσαλονίκη δεν θέλουν να πηγαίνουν διακοπές μέσω των Αθηνών. Αυτό που ζητούν από την εταιρεία είναι να τους δώσει περισσότερες θέσεις σε άλλους προορισμούς που δουλεύουν, έτσι ώστε να καλύψουν ένα μέρος του τζίρου που χάνουν από τις κομμένε πτήσεις και στον οποίο υπολόγιζαν για να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις τους μετά από δυόμιση χρόνια πανδημίας. Και εκείνο το οποίο έχουμε να τονίσουμε είναι ότι πραγματικά νικήσαμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, ότι νικήθηκε ο φόβος του κόσμου για το ταξίδι, που αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. Αυτό βέβαια που έγινε με την αεροπορική εταιρεία, τη συγκεκριμένη, αποτελεί μια τροχοπέδη για την Θεσσαλονίκη και γενικά ευρύτερα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονία. Βίρο να Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προκρατήσει τόσο για εντό των τυχών όσο και για το εξωτερικό. Όπω λέει, σε πρώτη ζήτηση είναι τα νησιά. Όμω αυτό που του στενοχωρεί είναι ότι αυτοί οι προορισμοί, όπου μάλιστα υπήρχαν απευθεία πτήσει από τη Θεσσαλονίκη, κόβονται. Και οι προορισμοί, οι top και οι πιο δημοφιλεί είναι η Λισαβόνα, η Βαρκελόνη, η Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο και φυσικά η Κύπρο. Παράλληλα, όπω εξομολογεί το κύριο Θεολόγη, φέτο έχουμε ένα έλλειμμα καθώ η δεξαμενή των Ρώσων τουριστών δεν θα υπάρχει. Ωστόσο, έχουμε άλλε αγορέ τις οποίες προσπαθούμε να αναπληρώσουμε. Έχουμε μεγάλη ζήτηση από, από Αμερικανούς τουρίστες, από Ιταλούς, Γερμανούς έρχονται, ε, Ισραηλίτες, οι οποίοι προτιμούν πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και Κύπροι, και τώρα έχουμε και μια συνεργασία και περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα προηγούμενα έτη για τους Κυπρίους. Όπως δηλώνει, η ρωσική αγορά που χάθηκε είναι δυσαναπλήρωτη. Για το λόγο αυτό, ζητούν από το κράτος να δώσει εδώ και τώρα τη λύση όσον αφορά τις χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με τη στελέχωση για την έκδοση βίζας. Ο κύριο Θεολόγη επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από χώρε όπω για παράδειγμα η Ινδία αλλά εμείς πρέπει να το τονώσουμε και η τόνωση θα έρθει μέσα από τη διευκόλυνση των ανθρώπων να παίρνουν εύκολα βίζα.